Πάμε να κλείσουμε το μέρος στην εκπομπή με ένα ναυάγιο, το οποίο βέβαια αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα πόλο έλξης για τουρίστες, αλλά και για Έλληνες, και γενικά θα πάνε περίφημα εκεί στην Τζιά με τον καταδυτικό τουρισμό. Βλέπουμε λοιπόν εικόνες και βίντεο από το Kea Divers, από το κανάλι στο YouTube, ναι, του ναυαγίου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Να δώσουμε όμως μερικές... Ποιο ναυάγιο είναι όμως? Λοιπόν, SS Μπουρντιγκαλά λέγεται. Στις 13 λοιπόν Νοεμβρίου του 1916, το πλοίο, το οποίο ήταν γερμανικής κατασκευής αλλά γαλλικής ιδιοκτησίας, ξεκίνησε άδειο από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη γαλλική πόλη Τουλόν για να παραλάβει στρατό και πολεμικό υλικό. Όμως, λίγες ώρες μετά το ταξίδι που είχε ξεκινήσει για το πλοίο, με λίγο πλήρωμα, φαίνεται ότι προσέκρουσε σε μια γερμανική νάκρη, σε θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Σκαίας, και βυθίστηκε σε βάθος 76 μέτρων. Πρόκειται για ένα ναυάγιο το οποίο κάθε χρόνο έχει πάρα πολλούς επισκέπτες. Η ιστορία του είναι πάρα πολύ σημαντική. 106 χρόνια έχουν περάσει από την βύθιση και πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μάθουν την ιστορία του συγκεκριμένου πλοίου. Χρειάστηκαν περίπου 26 λεπτά για να βυθιστεί το σκάφος, και παρά το γεγονός ότι ο κυβερνήτης του σκάφους δεν πίστευε ότι θα βυθιζόταν, σε λιγότερο από μισή ώρα, 26 λεπτά όπως ανέφερα χαρακτηριστικά, χρειάστηκαν για να βυθιστεί το SS Μπουρντιγκαλά. Να αναφέρουμε επίσης ότι είχε ξεκινήσει το 1915 και 16 να κάνει διαφοροδρομολόγια. Ήταν δηλαδή ένα πλοίο το οποίο ήταν αρκετά χρήσιμο και βεβαίως είχε και πολλές έτσι μεγάλη ιστορία πίσω του, ό,τι είχε να κάνει με την κατασκευή, ποιες χώρες, από την ιδιοκτησία μάλλον ποιων χωρών πέρασε. Ωστόσο φαίνεται ότι στις 14 Νοεμβρίου για την ακρίβεια, λίγες ώρες μετά το πρώτο του ταξίδι, δεν τα κατάφερε και βυθίστηκε. Μεγάλη ιστορία και βεβαίως ακόμα πιο εντυπωσιακό τώρα, σαν βυθισμένο πλοίο, με όλους εκείνους που επιλέγουν να κάνουν καταδυτική, να κάνουν καταδύσεις, να επιλέξουν δηλαδή τον καταδυτικό τουρισμό και να περιηγηθούν σε αυτό από την Πλώρη μέχρι την Πρίμνη. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη Τζαβελάκο, σύμβουλος της Δημάρχου Κέας για τον καταδυτικό τουρισμό και επιχειρηματίας βέβαια, ιδιώτης. Την καλησπέρα μας, κύριε Τζαβελάκο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δείχνουμε εδώ τις ομορφιές στο νησί σας, η αλήθεια είναι, και τις δυνατότητες που σας παρέχει η ίδια η φύση, το περιβάλλον, να εκτοξεύσετε τον τουρισμό σας. Ναι, είναι αλήθεια ότι εδώ στη Τζιά προσπάθεια να αναδείξω αυτό το κομμάτι θεματικό καταδυτικού τουρισμού. Θαλάσσια περιοχή γύρω από την Τζιά, κάποια πάρα πολύ πρώτα ναυάγια και από... Και βρισκόμαστε πρώτων πυλών, βρισκόμαστε πάρα πολύ... Έχουμε κάποιες... δεν ξέρω, κύριε Τζαβελάκο, έχουμε κάποιες διακοπές στον ήχο. Αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να το διορθώσουμε για να σας ακούσουμε βέβαια και να εστιάσουμε, η αλήθεια είναι, σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν εκεί οι άνθρωποι. Αυτό που είπα και συμφώνησε ο κύριος Τζαβελάκος, η φύση, το περιβάλλον, και βέβαια καμιά φορά είμαστε και λίγο τυχεροί, καθώς στο ναυάγιο βέβαια κανείς δεν είπε ότι θα βυθιστεί αυτό το πλοίο στο συγκεκριμένο σημείο. Μας δίνει τη δυνατότητα προκειμένου να έχουμε όλα τα εφόδια για να αξιοποιήσουμε το κομμάτι του τουρισμού και σε πολλές περιπτώσεις να εκτοξευτούν και οι ροές και οι αφίξεις και τα έσοδα βέβαια. Εκεί το έχουν καταλάβει και έχουν κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι βοηθούν εκεί τη Δημοτική Αρχή μέσα από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Κοιτάξτε πόσα εντυπωσιακά πλάνα μπορεί να αντικρίσει κάποιος με νόμιμο βέβαια τρόπο και να βρεθεί στο ναυάγιο. Κύριε Τζαβελάκο, σας έχουμε? Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να προσπαθήσουμε πάλι. Είναι μια προσπάθεια λοιπόν προκειμένου να εκμεταλλευτείτε αυτές τις ομορφιές και να έχετε και τα απαραίτητα έσοδα βέβαια, και αναφέρομαι και ως επιχειρηματίες στην Τζιά. Ναι, είναι μια προσπάθεια που την έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια.
Μένουν να αναδείξουμε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω ότι συγκεκριμένα ναυάγια που αποτελούν τον άλλο ιστορικό τόπο Κέας, το Πατρίς, το Μπριτάνικ και το Πουρτιγκαλά, είναι ναυάγια τα απευθύνονται σε πεπειραμένους δείπτες. Ειδικά το Μπριτάνικ και το Πουρτιγκαλά, τεχνικούς δείπτες, δηλαδή μιλάμε για βαθιές καταδύσεις αποσυμπίεσης. Βέβαια, υπάρχει διεθνώς κοινό, αρκετά ικανό σε τέτοια προσπάθεια. Έχουμε επίσης και ένα άλλο ναυάγιο το οποίο απευθύνεται σε ειδικά κοινό, το Πατρίς, που βρίσκεται σε ένα βάθος από 30 με 40 μέτρα. Και πλέον βρισκόμαστε στην τελική ανάδειξη αυτών των. Με ποιους τρόπους μπορεί να αναδειχθούν αυτά τα ναυάγια, και πώς βέβαια αυτή η υδάτινη διαδρομή μπορεί να γίνει προσβάσιμη, αν με επιτρέπετε έτσι τον όρο. Ναι. Κοιτάξτε, πρόσφατα ολοκληρώθηκε μια διαδικασία εκεί, όπου ουσιαστικά ψηφίστηκε ο νέος νόμος 48 του 2020 περί προσβασιμότητας των ιστορικών ναυαγίων, και το Μάρτιο του 2022, μην ξεχνάτε ότι μεσολάβησε και η πανδημία που καθυστέρησε πάρα πολλά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει το Μάρτιο του 2022, δηλαδή δύο μήνες πριν, υπεγράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού, Εθνικής Αμήνης και Ναυτιλίας, προκειμένου να καθοριστούν οι όροι διεξαγωγής αυτών των καταδύσεων και οι όροι κυψιμότητας, να μπει δηλαδή μία τάξη σε αυτή τη διαδικασία και να καθοριστεί το πλαίσιο βάσει του οποίου θα γίνονται αυτές τις καταδύσεις. Το μόνο που απομένει τώρα είναι κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά την τεκμηρίωση των ναυαγιών από πλευράς πορείας εναλλήλων αρχαιοτήτων. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, είμαστε πρώτο πυλόν στο παραένα να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του νέου νομικού πλαισίου. Το οποίο θα είναι πραγματικά πολύ καινοτομικό για τα ελληνικά δεδομένα και πολύ σημαντικό. Κύριε Τζαβελάκο, περνώντας στο πιο πρακτικό κομμάτι, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να έρθει να δοκιμάσει αυτή την ξεχωριστή εμπειρία στο νησί σας, πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την κατάδυση, μπορεί κάποιος έτσι και για πρώτη φορά να το κάνει, γίνεται κάποιο μάθημα πριν, πόση ώρα διαρκεί και βρίσκεται κάτω από το νερό εξερευνώντας έτσι το ναυάγιο? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς προσφέρουμε καταδυτικές υπηρεσίες σε όλο το έμπρος. Δηλαδή, μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες και σε αρχαρίους, αλλά και σε πεπειραμένους δείπτες. Η αλήθεια είναι ότι στα ναυάγια δεν μπορούν να πάνε άρρημοι. Τα ναυάγια αυτά απευθύνονται σε πεπειραμένους δείπτες. Στους αρχαρίους παρέχουμε αντίστοιχα προγράμματα, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν στα βάθη αυτά που βρίσκονται τα ναυάγια. Μάλιστα. Κύριε Τζαβελάκο, τι να πούμε. Να πούμε καλή σεζόν να έχετε. Το προσπαθείτε αρκετά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Ιδιά βέβαια και οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι επιχειρηματίες και η Δημοτική Αρχή δείχνουν το δρόμο για το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε αυτό το πλούτο που έχουμε στα χέρια μας. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις παραμένει αναξιοποιητός. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είστε προσκεκλημένοι μας στα πισί, να δείτε από κοντά. Και αν μπορείτε να καταδυθείτε κιόλας. Εννοείται, με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.